Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν μου άρεσαν οι σκηνές του όχλου έξω από το σπίτι. Η ΛΑΑ παραμένει ένα κράτος δικαίου και θα πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως την έκανε η ελληνική αστυνομία. Και θα συμφωνήσω με τον εξαίρετο γιατρό ότι εφόσον αυτό αποδειχθεί, γιατί ακόμα είναι στο στάδιο της διαδικασίας, δεν ξέρουμε αν η κυρία αυτή είναι ένοχη ή όχι, αυτό το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Θα έπρεπε να ασχοληθεί η επιστήμη με την προσωπικότητα μια μάνα που έχει προχωρήσει με τέτοια πράξη. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, περνάει δύσκολα η κοινωνία. Περνάει πολύ δύσκολα η κοινωνία και οι ανατιμήσεις των προϊόντων είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από πάρα πολλούς πολίτες. Είχατε ένα πρόγραμμα ενίσχυσης. Εμείς δεν θα λαϊκίσουμε, έστω και ένα ευρώ να δίνεις καλό είναι. Το θέμα είναι αν φτάνει. Φαίνεται, κύριε Υπουργέ, ότι δεν φτάνει. Πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα ενίσχυσης των λογαριασμών του ρεύματος, το καινούριο που μου ανακοινώσει, δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Τώρα θα εφαρμοστεί. Και να εφαρμοστεί. Αφήστε να εφαρμοστούν τα μέτρα, να δούμε πρώτα. Ναι, επειδή τα ξέρουμε και να εφαρμοστεί, πάλι δεν θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών. Γιατί από ό,τι πληροφορούμε, θα έχουμε αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Θα είναι αυξημένος κατά 2 δισεκατομμύρια για παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται. Για παράδειγμα, είναι μέσα στη σκέψη σας να υπάρχει επιδότηση ενοικίου στις φτωχές οικογένειες? Είναι μέσα στη σκέψη σας να επιδοτείτε στο σύνολό του ο λογαριασμός κάποιων ανθρώπων που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα? Είναι μέσα στη σκέψη σας να μειώσετε το ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα και μάλιστα ενώψει των εορτών του Πάσχα? Κάτω από τα όρια της φτώχειας και έχουν το λεγόμενο κοινωνικό τιμολόγιο, δεν τίθεται ζήτημα διακοπής της ηλεκτροδότησης. Άρα δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα καν. Για όλους τους υπολείπους υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης. Δεν λέω ότι αυτή η ενίσχυση καλύπτει. Χθες άκουσα τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, φαντάζομαι το είδατε γιατί υπάρχει μέσα στη δημοσιογραφία, που είπε ότι οι συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία είναι τόσο μεγάλες που είναι αδύνατον για τη γερμανική οικονομία να μπορέσει να χρηματοδοτήσει όλες αυτές τις συνέπειες. Εάν, κύριε Παπαδάκη, είναι αδύνατον για τη γερμανική οικονομία. Αυτοί, ούτε τους μισθούς είχαν, ναι, ούτε αλλά το σύστημα δεν έχουν και 200% χρέος ΑΕΠ. Ούτε τους ειδικούς. Άρα μπορούν να δανειστούν. Ενώ εμείς δεν μπορούμε. Ναι. Άρα παρακαλώ πολύ, επαναλαμβάνω. Μάλιστα. Σε εποχές τόσο μεγάλης κρίσης, πόλεμο έχουμε, ψυχραιμία. Κοιτάξτε, το ψυχραιμία είναι σχετικό. Το ψυχραιμία για μένα και για εσάς μπορεί να είναι πράγματι το αντίδοτο. Για αυτόν που έχει χάσει την ψυχραιμία του γιατί δεν έχει να ζήσει. Δεν μπορεί να χάσει και του λέμε ψυχραιμία. Και δεν πρέπει όταν να δεν, χάσει... δεν έχει να φάει, κύριε. Δεν πρέπει να χάσει κανείς την ψυχραιμία του. Η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν απολύτως πίσω. Ναι, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Απολύτως το αναγνωρίζουμε. Να μην χάνει κάποιος την ψυχραιμία του όταν παίρνει 1000 ευρώ μισθό και έχει 600 ευρώ να πληρώσει ΔΕΗ και πληρώσει καλά, και σούπερ μάρκετ και που... Επανέρχομαι. Και του λέμε ψυχραιμία. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά έχουμε πόλεμο. Η γενιά μας δεν είχε ξαναζήσει πόλεμο. Εάν κάποιος νομίζει ότι έχει τη δυνατότητα το κράτος να πληρώσει όλες τις συνέπειες του πολέμου, κάνει λάθος. Άρα θα κοιτάξουμε, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο το κράτος μας, να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν πράγματι ανάγκη. Και αυτό κάνουμε. Αυτό να το κάνετε όμως προς όλες τις καταθέσεις. Γιατί δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν μπορώ να καλύψω όλες τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη, αλλά τον αφήνω τον άλλον να κερδίζει και να αυξάνει τα πλούτη του χωρίς να τον ελέγχω. Ποιος είναι ο άλλος που τον αφήνουμε? Δεν ξέρω, εσείς θα μας το πείτε. Κανένας γιατί μέχρι στιγμής μας έχετε πει για κάποια, πρόστιμα τα οποία είναι στο άγνωστο με πάρα την επίβαση. Σε ποιον επιβλήθη το πρόστιμο? Γιατί πρώτα να μην το ξέρουμε? Πρώτα απ' όλα. Γιατί στην καφετέρια, και αυτό κύριε Υπουργέ, μαζί είμαστε. Δεν φόραγε μάσκα ο Παπαδάκης που πήγε σε μια καφετέρια και δίναμε. Όνομα, διεύθυνση, νούμερο παπουτσιών. Αν φοράει σλιπάκι ή αν φοράει μποξεράκι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, και τώρα ρίξαμε ένα πρόστιμο 600 τόσες χιλιάδες για κάποιο σούπερ μάρκετ που εξοκερδούσε και δεν το δίνουμε. Γιατί λέει έχει τη δυνατότητα να προστατευτεί επειδή προστατεύει για την περίπτωση του COVID, κύριε Παδάκη. Ψηφίστηκε ειδική διάταξη στη Βουλή. Η ίδια ισχύει και τώρα, κύριε Υπουργέ. Ψηφίστηκε ειδική διάταξη στη Βουλή, η οποία στηρίχθηκε πάνω στη δημόσια υγεία, η οποία έχει επίγοντα χαρακτήρα και άρα υπήρχε η νομική βάση ότι δεν μπορείς να περιμένεις να κολλήσει κάποιος, να πάει στο δικαστήριο κτλ. Στην περίπτωση της εσχροκέρδειας δεν υπάρχει η ίδια νομιμοτική βάση.
Εάν εσείς στην εκπομπή σας πείτε το όνομα της αλυσίδας. Φέρτε μια τροπολογία. Εάν εσείς στην εκπομπή σας πείτε το όνομα της αλυσίδας, ο Αντένα θα πληρώσει εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Φέρτε λοιπόν μια τροπολογία. Ότι εάν φέρουμε τροπολογία. Έχουμε πόλεμο, κύριε Υπουργέ. Εάν φέρουμε τροπολογία, άνετα μπορεί να προσβληθεί στο δικαστήριο ως αντισυνταγματική. Γιατί στο Σύνταγμά μας υπάρχει αρχή της αναλογικότητας. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν για την Πάτρα. Τώρα μην μου ναι, λέτε, η κυρία κατηγορείται ότι σκότωσε τα παιδιά της. Θα δούμε τι θα γίνει. Ελπίζω όχι, γιατί είναι φρικόδες να το ακούω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να πας στο σπίτι να τη λιτζάρεις. Η Ελλάδα παραμένει κράτος δικαίου. Άλλο κύριε Υπουργέ, έτσι, δεν αγγίζει με ζούγκλα. Να χαρείτε, μην μπερδεύετε τώρα. Ηρεμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Είπα ψυχραιμία. Ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα. Εγώ είπα στη Βουλή ναι. και σκοπεύω να εισηγηθώ διάταξη εφόσον Μάλιστα. πρώτα οι δικηγόροι μας βεβαιώσουν δεν θα πέσει στο δικαστήριο που θα λέει ότι σε περίπτωση υποτροπής να μπορούμε να παρουσιάζουμε και το ονοματεπώνυμο της όποιας αλυσίδας. Πάντως, σε περίπτωση υποτροπής, επαναλαμβάνω. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Υπουργέ, είμαστε σε πόλεμο. Και σε πόλεμο. Δεν θα ναι, είμαστε, αλλά δεν μπορεί να είμαστε σε πόλεμο αφή. Για έτσι. Να κάνουμε την Ελλάδα ζούγκλα, αλλά όχι σε πόλεμο όταν λέμε για τις αυξήσεις. Διαλέξτε. Άμα σε πόλεμο είμαστε για όλα. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη των παρόχων και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ομολογημένο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιβληθεί ένας φόρος, αυτά τα χρήματα του φόρου που θα επιβληθεί θα πάνε στο κράτος. Ο λογαριασμός θα αλλάξει. Γιατί αν αποδειχθεί ότι κάποιοι εσκροκερδούσαν, έτσι, στο λογαριασμό μου, πολύ περισσότερο στους λογαριασμούς αυτών οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, θα αλλάξει κάτι στο πρώτα λογαριασμό πρώτα απ' όλα έχουμε πει, και έχει πει ο κ. Πρωθυπουργός, ότι εφόσον αποδειχθεί ότι υπάρχουν αυτά τα κέρδη, θα γίνει μια έκτακτη, πολύ μεγάλη φορολόγησή τους. Προφανώς τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν στον προϋπολογισμό, ούτως ή άλλως η επιδότηση που υπάρχει σήμερα στο ρεύμα, κύριε Παδάκη, είναι από τον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν τα χρήματα θα πάνε εκεί που γίνεται επιδότηση του ρεύματος. Οφείλω να σας πω όμως, επειδή πάλι πρέπει να μιλάμε σοβαρά, ότι για να ξέρεις πόσα κέρδη έχει μια εταιρεία, πρέπει να δημοσιεύσει ισολογισμό. Μέχρι να δημοσιεύσει ισολογισμό, ό,τι λέμε στα κανάλια, στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού είναι εικασίες. Είναι να είχαμε να λέγαμε. Όταν θα δημοσιεύσουν αυτές οι εταιρείες ισολογισμό και θα φανεί τι πραγματικά κέρδος είχε ο καθένας, θα το φορολογήσουμε. Όσο χρόνος τρέχει. Το κράτος πληρώνει την επιδότηση από τον προϋπολογισμό. Και σας είπα, δεν ξέρω αν φτάνει. Και θέλω να βάλω και στην κουβέντα τους δύο καλούς συναδέλφους και φίλους. Νίκος Ελευθερόγλου, Ανδρέας Πετρόπουλος, καλημέρα και λοιπόν, να ξεκινήσουμε καλημέρα. Από το μακρινό. Τον Ανδρέα. Έλα, Ανδρέα. Ερώτηση για τον κύριο Υπουργό. Καιρό έχω να το συναντήσω. Χαρήκατε όμως. Ναι. Χαρήκατε. Μου λείψε. Χαρήκατε. Μας έχει φάει λίστα πέτσα. Λοιπόν, πλάκα κάνει. Δηλαδή υπονοείτε ότι ο κύριος Παπαδάκης καθορίζει τους καλεσμένους του βάσει της λίστας πέτσα. Αυτό είναι βαριά κατηγορία. Κύριε Παπαδάκη, είναι βαριά κατηγορία αυτή που απευθύνει σε εσάς. Σίγουρα. Ο κύριος Παπαδάκης. Γιατί δεν λέτε τα ονόματά του. Γιατί δεν λέτε, φοβάστε. Πείτε ποιες εκπομπές σας κόψαν να λόγω λίστας πέτσα. Για το σούπερ μάρκετ για να πει και ο Ανδρέας το όνομα. Α, εντάξει, εντάξει. Ας κάνουμε και δύο από μια αποκάλυψη. Και ο Ανδρέας και εσείς. Πάμε, Ανδρέα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να προσκομίσω δύο στοιχεία. Πρώτον, 700 ευρώ. Με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ παίρνει ένα στους δύο συνταξιούχους. Μέχρι 700 ευρώ. Το περίφημο 200 που με τα κόπων και βασάνων δίνει η κυβέρνηση θα δώσει το Πάσχα μάλλον. Αυτός που παίρνει 700 ευρώ δεν θα το πάρει. Μάλιστα. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος τώρα να πληρώσει, να μην τα λέμε συνέχεια, τι ΔΕΗ, να μπορέσει να επιβιώσει με αυτά τα 700 ευρώ σε αυτό. Όταν έχουμε τεράστιες ανατιμήσεις, η ακρίβεια τρώει το εισόδημά του, πέρασε ένα χειμώνα με διπλασιασμό, αν όχι τριπλασιασμό, τον λογαριασμό ρεύματος. Δεύτερον, λέει ο κύριος Υπουργός ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα δημοσιονομικά μας, έχει ξεφύγει και το χρέος. Γιατί ξέφυγε το χρέος τα τελευταία 3 χρόνια. Δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης αυτή. Τρίτον, δεν ξέρουμε, λέει, θα περιμένουμε στους ισολογισμούς για να δούμε τα υπερκέρδη. Τα υπερκέρδη έγιναν με μεθόδευση. Έχουν μετρηθεί, το έχει καταθέσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι είναι 1,4 δις. Το έχει αποδεχθεί δια της σιωπής ο κύριος Πρωθυπουργός.
και ακόμα περιμένουμε. Επομένως, η κυβέρνηση βαρύνεται κατά τη γνώμη μου με μία κρίση πολύ πριν τον πόλεμο, γιατί οι εταιρείες κερδοσκοπούσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, οι εταιρείες ενέργειας, και συνεχίζουν. Οι ανατιμήσεις ξεκίνησαν πολύ πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για αυτό που ζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Και αυτό που ζει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι απόγνωση. Βλέπετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, όποια την πιο ευνοϊκή για την κυβέρνηση να δείτε, απορρίπτουν οι 8 ή 9 στους 10 τα μέτρα, ζητάνε επίγουσες παρεμβάσεις. Ανδρέα μου να απαντήσει, ο κ. Υπουργός, και μετά λες ότι πάλι ό,τι θέλεις. Να τα πάω λίγο με τη σειρά. Ως προς το υπερκέρδη. Ο κύριος των εταιριών, ο κύριος αρχηγός αντιπολιτεύσης είπε 1,4 δισεκατομμύρια πράγματι, μετά ανέβη ο κύριος Βελόπουλος, είπε 2 δισεκατομμύρια, μετά ο κύριος Βαρουφάκης 2,5 δισεκατομμύρια. Κοινώς ο καθένας λέει του κατέβει στο κεφάλι. Επαναλαμβάνω, όταν δημοσιευθούν οι ισολογισμοί θα ξέρουμε ποια είναι τα κέρδη. Κανένας από αυτούς, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Βελόπουλος, ούτε ο κύριος Βαρουφάκης, δεν προσεκόμισε κανένα απολύτως στοιχείο για το πώς έκανε τον υπολογισμό του. Εγώ αν δεν δω ισολογισμούς, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Έχετε άδικο εδώ πέρα. Ο κύριος σας υπέδειξε. Εγώ δεν διέκοψα, ακούστε κύριε Πετρόπουλη, δεν σας διέκοψα καθόλου. Παρότι είπατε ουρανομίκης ανοησίες, δεν σας διέκοψα καθόλου. Τώρα μιλάω εγώ. Τώρα μιλάω εγώ. Ο καθένας μας θα κρίνει. Ο κόσμος που μας βλέπει θα κρίνει τι λέει ο καθένας μας. Μην με ξαναδιακόψετε, παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να ακούσω τη φωνή σας πάνω στη δικιά μου καθόλου. Ψυχραιμία, είπατε εσείς μόνος σας. Τώρα και την ξεπεράσετε. Λοιπόν, έχω το λόγο. Έχω το λόγο. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν. Είπε ο κ. Πετρόπουλος. Όμως κύριε Υπουργέ, το ανοησίες πρέπει να το πάρει. Ουρανομίκης. Είπε ο κύριος Πετρόπουλος, ότι η κυβέρνηση πίσω, ευθύνεται. Πάντως έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αυτή αυτά, είναι η κρίση μου για αυτά που είπα. Δεν μπορώ να έχω κρίση. Στα τρολάκια της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να έχω κρίση για αυτό που είπατε. Σοβαρά μιλάτε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Προσέξτε. Δεν παίρνω τίποτα πίσω. Να φύγετε, δεν πειράζει. Θα τα αντέξω. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δεν θα πάρω τίποτα πίσω αν θέλετε να αποχωρήσετε. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δεν μην αποχωρήσει. Δεν θα αποχωρήσει. Α, τώρα έχω τον λόγο. Θα χωρέψετε. Ναι, εντάξει, αλλά. Εντάξει, αφήστε με να επιτρέψω. Και οι χαρακτηρισμοί, κύριε. Και οι χαρακτηρισμοί, κύριε. Ανοησίε σε ένα δημοσιογράφο. Δεν είπα ότι είναι ανόητο. Είναι λάθο. Αυτό που είπε ήταν ανοησία. Λοιπόν, πρέπει κύριε Υπουργέ να το ανασκευάσετε. Δεν ανασκευάζω τίποτα. Λοιπόν, επανέρχομαι. Δεν το ανασκευάζω. Δεν το ανασκευάζω. Δεν λέτε ανοησίες εσείς, δεν είναι κακό. Να πείτε ό,τι θέλετε. Δημοκρατία. Δεν είναι. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Είπε ο κύριος Πετρόπουλος ότι η κυβέρνηση ευθύνεται για την αύξηση. Είπε ο κύριος Πετρόπουλος. Όχι, όχι, είπε ο κύριος Πετρόπουλος. Όχι, μα δεν γίνεται αυτή η ιδέα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μην το κάνεις. Μην το ωραία, κάνεις. Ωραία, ωραία. Σε παρακαλώ. Ωραία. Έχω τον λόγο τώρα. Λοιπόν, είπε ο κύριος Πετρόπουλος. Ανακαλέστε. Θα πω το επιχείρημά μου και θα κρίνει ο τηλεθεατής. Θα πω το επιχείρημά μου. Ανακαλέστε όμως. Μα δεν με έχει να πω μία κουβέντα. Μα έλεος! Όχι, δεν θέλω να καλέσω τίποτα. Φύγε, ούτε με ενδιαφέρει. Όχι, λοιπόν, επανέρχομαι τώρα. Δεν έτσι, κύριε. Επανέρχομαι. Ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα καθόλου. Κύριε Παδάκη, θα με αφήσει να ολοκληρώσω, ναι ή όχι. Μα δεν κάνετε. Θα φύγω εγώ τότε. Γεια σα. Όχι, αφήστε. Πρέπει κάποιο να πει μια κουβέντα. Είναι καλά. Μια κουβέντα που από ολόκληρη. Πείτε, αλλά χωρίς όμως χαρακτηρισμούς, κύριε Επανέρχομαι. Δεν γίνεται, όχι. Δεν γίνεται. Θα ανακαλέσει. Θα πει τη λέξη ανακαλώ. Δεν γίνεται να προσβάλλει κάθε. Πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων να μην μου ζητάτε εμένα, κύριε Πετρόπουλε. Κάντε λάθος. Σε άλλα παιδάκια, όχι σε μένα. Εντάξει. Σε λοιπόν, σένα. Σε μένα όχι. Αδυναμία. Θα λοιπόν, ανακαλέσεις. Δεν ανακαλώ τίποτα. Θα πει το ακούσω ή όχι, κύριε Παδάκη. Θα μπορούσατε να πείτε, θα απαντήσω στις ανακρίβειες του Ανδρέα Πετρόπουλου. Ωραία, θα απαντήσω στις ανακρίβειες του Ανδρέα Πετρόπουλου. Πάμε λοιπόν τώρα. Διαγράψτε το ανοησία. Πάμε λοιπόν τώρα. Τελείωσε. Πάμε λοιπόν. Το βρήκαμε. Είπε ο κύριος Πετρόπουλος. Που κατά τη γνώμη μου ήταν ανοησία, αλλά τελικά έγινε ανακρίβεια. Η κυβέρνηση ευθύνεται για την αύξηση του χρέους. Συγγνώμη. Ο κ. Πετρόπουλος σε άλλο πλανήτη ζούσε τα τελευταία 3 χρόνια. Ότι είχαμε πανδημία δεν το έχει ακούσει. Ότι μέσα στην πανδημία είχαμε τη μεγαλύτερη ύφεση από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο σε όλο τον πλανήτη δεν το έχει ακούσει.
ότι την ώρα της πανδημίας ζητούσε ο κύριος Τσίπρας να δώσουμε περισσότερα χρήματα. Αν αυξήσουμε το χρέος ακόμα περισσότερο. Δεν το έχει ακούσει ο κ. Πετρόπουλος. Σε κόμμα ήταν τρία χρόνια ο κ. Πετρόπουλος και δεν καταλάβαμε πού ήμασταν. Άρα λοιπόν. Τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν, πήρατε. Άρα λοιπόν. Από το Ταμείο πήρατε χρήματα. Ας εγώ κύριε Παδάκη, δεν διακόψα. Πάμε, θέλω να με προστατεύσετε. Εντάξει. Ας τον ολοκληρώσει. Ξαναλέω λοιπόν. Η αύξηση του χρέους που πράγματι συνέβη ως προς το λόγο κατά τα προηγούμενα τρία χρόνια δεν είναι ευθύνη της κυβερνήσεως. Είναι ευθύνη της πανδημίας. Και αν κάποιος αυτό έχει αμφιβολία, δεν έχει παρά να διαβάσει την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που βγήκε προχθές, αμφιβάλλω να την διαβάσει ο κ. Πετρόπουλος, όπου επαινεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη και λέει ότι η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών από την κυβέρνηση Μητσοτάκη εν μέσω πανδημίας είναι υπόδειγμα παγκοσμίως. Τώρα βέβαια κάποιος μπορεί να πει ότι ξέρει καλύτερα οικονομικά ο Πετρόπουλος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι δικαίωμά του. Τρίτον, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα της ακρίβειας σήμερα. Προφανώς και είναι. Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Για να το δούμε λίγο πιο ψύχρεμα. Η Ισπανία έβγαλε πληθωρισμό 10%. Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Η Γερμανία έβγαλε πληθωρισμό 8%. Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Η Αμερική έβγαλε πληθωρισμό 8%. Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Η Γαλλία έβγαλε πληθωρισμό 8%. Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Το Βέλγιο έβγαλε πληθωρισμό 9%. Είναι ευθύνη του Μητσοτάκη. Πήραν παράλληλα μέτρα με την αύξηση του πληθωρισμού. Απάντηση. Καμία χώρα στην Ευρώπη δεν έχει πάρει μεγαλύτερα μέτρα από εμάς. Ούτε μία. Είπατε για το... Ούτε μία είναι απάντηση. Να σας πω λοιπόν ότι έχουν πάρει. Η Ισπανία επιδοτεί τα ενίκια αυτή τη στιγμή. Η Ισπανία, η Ισπανία που σας αρέσει τόσο, η Ισπανία που σας αρέσει τόσο, έβγαλε πληθωρισμό 10%. Η μοναδική κυβέρνηση στην Ευρώπη έβγαλε 10% πληθωρισμό. Πολύ πιο πάνω από εμάς. Αυτά που λέει, συγγνώμη, με τη σειρά μου είναι ανοησίες. Εγώ δεν σας καλώ να ανασκευάσετε, μπορεί να κλείνετε λεπτά της. Τις συντάξεις. Τόσα χρόνια που παγώνει τον κατώτατο μισθό είναι η κυβέρνηση του κυρίου Γεωργιάδη. Πρώτα απ' όλα, ως προς τις συντάξεις, επειδή το είπε και πριν και ξέρω να το σχολιάσω, είπε με μεγάλο στόμφο, οι συνταξιούχοι παίρνουν κατά το μεγαλύτερο μέρος έως 700 ευρώ. Συγγνώμη, επί ΣΥΡΙΖΑ παίρναν παραπάνω οι συνταξιούχοι. Δεν θυμίστε μου λίγο. Τώρα κατάλαβε ο κ. Πετρόπουλος ότι οι συνταξιούχοι παίρνουν έως 700 ευρώ και δεν τρέπει να το λες στην τηλεόραση. Δεν έχει σχέση. Χωρίς σύγχρονο ντροπή πάνω του. Είναι άλλα τρία χρόνια λοιπόν με αυτές τις αποδοχές. Εντάξει, τι κυβέρνηση λέμε. Άκουσε. Τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας έχει καταλάβει. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη τραγωδία σας. Έχει καταλάβει. Σε μένα ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη τραγωδία σας. Ότι πράγματι η κυβέρνηση περνάει δύσκολα, ότι πράγματι ο πληθωρισμός είναι μεγάλος, ότι πράγματι η ακρίβεια είναι μεγάλη. Ότι πράγματα τα προβλήματα είναι μεγάλα και ο Τσίπρας μένει κολλημένος εκεί. Υπουργέ, αυτή είναι η τραγωδία σας. Μπορεί να μην δημιούργησε. Αυτά να τα πείτε στον Τσίπρα. Εγώ σας λέω ότι έχετε παγώσει τους μισθούς τρία χρόνια. Συγγνώμη, ξέχασα. Είσαι αντικειμενικός δημοσιογράφος. Ξέχασα. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω. Με ειρωνεύεσαι. Σε ειρωνεύεσαι. Πρώτα απ' όλα θα μου μιλάτε στον πληθυντικό. Δεν είμαστε κολλητοί από χθες. Δεν κατάλαβα. Καλά. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σε 20 μέρες. Θα σου μιλάω στον πληθυντικό γιατί. Θα μου μιλάτε στον πληθυντικό, κύριε. Ούτε κολλητοί είμαστε, ούτε φίλοι. Συγγνώμη, αλλά εσύ ξεκίνησε να μου λες για ανοησίες, ουρανομίκης κτλ. Το πήραμε πίσω. Ζήτησε συγγνώμη και προχώρησε. Εγώ συγγνώμη δεν ρωτήσω κανέναν. Πάμε. Κύριε Υπουργέ, να σα ρωτήσω κάτι που ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο από ότι η αντιδικία αυτή τώρα. Σε 20 μέρες έχουμε Πάσχα. Είσαστε ο πρώτος που μίλησε για μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα και σε προϊόντα που οι πολίτες θα χρειάζονται για να επιβιώσουν. Πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα πριν το Πάσχα να προχωρήσουμε τέτοια μείωση ΦΠΑ? Το πρώτο αυτό. Και το δεύτερο. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αφήνει ανοιχτό παράθυρο για επιδότηση ενοικίου τουλάχιστον σε ανθρώπους που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Μάλιστα. Είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν άμεσα. Όπως ακούγονται κι άλλα. Είναι πολύ σωστές και οι δύο επισημάνσεις του κυρίου Επιδότηση ενοικίου. Ναι, αυτό. Επιδότηση ενοικίου. Επιδότηση λογαριασμών για την εξόφλησή του. Πέρα, δηλαδή επιπροσθέτως των επιχορηγήσεων που είναι. Το κεντρικό σύνθημα της κυβερνήσεως είναι. Δεν θα αφήσουμε κανέναν μόνο του πίσω, όπως κάναμε και μέσα στην πανδημία. Άρα επιβεβαιώνεται ότι θα έχουμε μείωση του ΦΠΑ. Θέλω να πω σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα περνάνε δύσκολα, δεν τους ενδιαφέρουν οι καυγάδες στην τηλεόραση, δεν τους ενδιαφέρουν τι λένε τα κόμματα, τους ενδιαφέρουν ότι δεν βγάζουν το μήνα. Ότι σε αυτούς τους συμπολίτες μας είμαστε πάνω από το πρόβλημά τους. Και η κυβέρνησή μας,
όσα διαθέσιμα μέσα μας επιτρέπει η οικονομία μας να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη, θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ως προς ελέγχους που μου είπατε, είμαι πολύ περήφανος κύριε Παδάκη, ουδέποτε στην ιστορία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Καταναλωτού έχει γίνει το εύρος των ελέγχων που γίνεται επί θητείας μου. Προκάλεσα στη Βουλή και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ να μου φέρουν από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ή από όλη την περίοδο ΠΑΣΟΚ ένα πρόσωπο σε αλυσίδα στο σούπερ μάρκετ μεγαλύτερο από το δικό μου. Γιατί να μην ούτε ένας δεν έφερε κανένα. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπει για εσφροκέρδια σούπερ μάρκετ ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα. Σε ποιο κύριε Υπουργέ. Και κάνουν σε μένα μάθημα. Σε ποιο κύριε Υπουργέ. Γιατί εγώ θέλω να μην ξαναπάω σε αυτό το σούπερ μάρκετ το οποίο εσφροκερδούσε. Αυτό θα το αποφασίσουν στη Βουλή οι βουλευτές όταν έρθει η ώρα και θα κριθεί αυτή η διάταξή μας στα δικαστήρια. Γιατί όταν θα τη βγάλουμε τη διάταξη, κύριε Παδάκη, θα πάνε στα δικαστήρια. Μέχρι να υπάρξει τελική δικαστική απόφαση, από μένα να κάνω ανεύθυνα κάτι στην τηλεόραση, δεν θα το κάνω. Γιατί αν πω τώρα αυτό που μου λέτε, ο αντένα θα κλείσει από το πρόσωπο που θα φάει. Μάλιστα. Θα δούμε, κύριε Υπουργέ, ναι, μία σωστή βασική. Και δεν πιστεύω να θέλετε να κλείσει ο αντένα. Όχι, βέβαια. Τόσοι εργαζόμενοι είναι εδώ. Μη μου το ρίχνετε εκεί. Μα έτσι είναι. Εσείς φταίτε άμα κλείσει ο αντένα. Δεν αυτό εγώ. Το Σύνταγμα της Ελλάδας σας πειράζει. Δεν το Σύνταγμα της Ελλάδας. Να το καταργήσουμε το Σύνταγμα. Και σας είπα, με την καφετέρια, επειδή ο ένας τώρα και εκεί ήταν λόγοι δημόσιας υγείας, σας είπα. Και εδώ υπάρχει πόλεμος, κύριε Υπουργέ. Έχουμε πόλεμο μόνο σας, το είπατε. Και σε περίοδο πολέμου. Τους μαυραγωρίτες. Στην περίοδο πολέμου. Δεν ξέρω αν υπάρχει πόλεμο. Θα το δούμε. Ο κύριος Γεωργιάδης το αφήνει ανοιχτό, πρέπει να δημοσιοποιηθεί. Γιατί η μεγαλύτερη τιμωρία είναι ο καταναλωτής. Δεν μπορούμε να λέμε έχουμε πόλεμο από τη μία και από την άλλη. Με τρόπο συνταγματικά ορθό, χωρίς να γίνουμε ζούγκλα, σας είπα ότι πράγματι. Δεν θα συμφωνήσω για η πολιτική μου βούληση είναι σε περίπτωση υποτροπής να μπορώ να το κάνω. Να λοιπόν, περιμένουμε τη μείωση και πριν φύγετε. Να δούμε, μια χαρούμενη είδηση τουλάχιστον τον κόσμο περιμένει να πάρει μια ανάσα προς το Πάσχα. Γάλα, κρέας, λάδι. Και ψωμί. Και ψωμί. Είναι αυτά τα βασικά προϊόντα που θα πούμε. Να τις επόμενες μέρες. Είχα πει σε ανύπαμπτο χρόνο ότι και αυτό το σενάριο εξετάζεται. Και αυτό ακριβώς είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω ακριβώς τα μέτρα, γιατί αν πω κάτι εγώ τώρα εδώ στην εκπομπή σας, κύριε Παδάκη, το καταλαβαίνετε αυτό, θα γίνει πρώτο θέμα, θα καλλιεργηθούν προσδοκίες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εν το συνόλου από το οικονομικό επιτελείο, αφού μετρήσουμε. Εσύ θα το συζητήσουμε. Θα πλησιάζουμε στο Πάσχα όμως σε λίγες μέρες, κύριε Υπουργέ. Από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι σίγουρο ότι το πασχαλινό τραπέζι θα έχει μια μεγάλη επιβάρυνση σε σχέση με πέρσι. Αυτό είναι αλήθεια. Γι' αυτό θα πέσει και ο ΦΠΑ. Γι' αυτό θα πέσει και ο ΦΠΑ. Άρα λοιπόν. Ακούστε όμως κάτι για το αρνί, γιατί θα το πω από τώρα για να είναι γνωστό. Πέρσι, και μπορώ να βρω σίγουρα και από τη δική σας εκπομπή, κύριε Παδάκη, βίντεο. Παίζατε τα ρεπορτάζ όπου το αρνί είχε πέσει πάρα πολύ χαμηλά, διότι είχαμε την καραντίνα. Δεν μπορούσε να πάει ακόμα στα χωριά του. Όντως. Είχαν μείνει απόλυτα αρνιά και είχαν πρόβλημα εκτινοτρόφοι που λάγανε με ζημία. Άρα φέτος θα δούμε τη διάρκεια. Αν κάνει σύγκριση με την περσινή τιμή, όπου ήταν κάτω από το τότε κόστος τους, προφανώς η αύξηση ήταν μεγάλη. Αν κάνει τη σύγκριση με την κανονική του τιμή, με το 19 δηλαδή την τιμή, η αύξηση δεν θα είναι τόσο μεγάλη. Θα είναι σχετικά μικρή. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν εντονή εντυπωσιακή, έτσι, επεισοδιακή ήταν, συζήτηση. Η αλήθεια είναι. Αλλά...